Στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για το ψηφιακό μάρκετινγκ και θα εξηγήσουμε τις διαφορετικές τεχνολογίες του. Επίσης, θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένας νέος επιχειρηματίας να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία για να επιτελέσει ενέργειες μάρκετινγκ. Ας θυμηθούμε ποιες είναι οι ενέργειες που κάνει ένας νέος επιχειρηματίας σε σχέση με το μάρκετινγκ. Έτσι, θα συνειδητοποιήσετε ποιες διαδικασίες μπορείτε να υποστηρίξετε με ψηφιακές τεχνολογίες. Στην πληροφορική, κατανοούμε πρώτα τις απαιτήσεις, ποιο είναι το πρόβλημα και στη συνέχεια το επιλύουμε. Ως νέοι επιχειρηματίες, ξεκινάτε τη δραστηριότητά σας παράγοντας αξία με την μορφή κάποιων αρχικών προϊόντων ή υπηρεσιών και έχετε απέναντί σας την κοινωνία και τους πελάτες σας, τις ανάγκες των οποίων καλείστε να κατανοήσετε σε βάθος. Έτσι θα δημιουργήσετε, θα βελτιώσετε και τελικά θα παρέχετε προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες. Η διάθεση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σε πελάτες σας θα σας επιτρέψουν να αποκτήσετε έσοδα. Τα έσοδα αυτά θα καλύψετε το κόστος παραγωγής σας και θα επιχειρείτε επικερδός. Άρα οι τεχνολογίες πρέπει να σας βοηθήσουν σε μια αμφίδρομη διαδικασία. Από τη μία πλευρά να επικοινωνήσετε τα προϊόντα σας και να τα διαθέσετε στους πελάτες σας και αντίστροφα στο να λάβετε από τους πελάτες σας την κατάλληλη πληροφόρηση για τις ανάγκες τους. Ας δούμε το θέμα υποστήριξη των διαδικασιών marketing με ψηφιακά μέσα μέσα από την οπτική που έχει στο κέντρο τον πελάτη. Σε πρώτο στάδιο πρέπει οι ψηφιακές τεχνολογίες να σας βοηθήσουν στην επιλογή του πελάτη. Η ερώτηση εδώ είναι ποιος είναι ο πελάτης μου και ποιες οι ανάγκες του. Στη συνέχεια η τεχνολογία στηρίζει την πρόθεση των προϊόντων και την απόκτηση πελατών. Η πρόκληση εδώ είναι πώς προσελκύει ο νέος πελάτες. Το επόμενο βήμα σχετίζεται με τη χρήση ψηφιακών μέσων για τη διακτήρηση και υποστήριξη των πελατών σας. Σε μία επόμενη φάση θα πρέπει να σας υποβοηθήσουν στην πρόκληση. Πώς επεκτείνω την γκάμα των προϊόντων που οι πελάτες μου αγοράζουν? Με απλά λόγια λοιπόν, το ψηφιακό μάρκετινγκ αφορά στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη των διαδικασιών μάρκετινγκ. Και προσοχή! Ως νέοι επιχειρηματίες καλείστε να λειτουργήσετε σε δύο κόσμους, τον πραγματικό και τον ψηφιακό. Θα πρέπει λοιπόν να έχετε μία ενιαία στρατηγική για τα διαφορετικά κανάλια που περιλαμβάνουν οι δύο αυτοί κόσμοι. Συμβουλή 1. Το περιεχόμενο πάντα μετρούσε στο διαδίκτυο. Στο ψηφιακό marketing μετρά ακόμα περισσότερο. Και μερικές προτάσεις ακόμα. Δημιουργήστε ενδιαφέρον περιεχόμενο που προσελκύει τους χρήστες να αλληλεπιδράσουν μαζί του χρησιμοποιώντας όλα τα είδη των μέσων. Για παράδειγμα, μια πολυμεσική παρουσίαση ή ένα βίντεο είναι ένας ενδιαφέρον τρόπος να παρουσιάσετε μια καινοτομία σας. Δημιουργήστε μια ενιαία εταιρική εικόνα σε όλα τα κανάλια, φυσικά και ψηφιακά. Δώστε τη δυνατότητα στους ενεργούς πελάτες σας να δημιουργήσουν δικό τους περιεχόμενο στα δικά σας ψηφιακά μέσα, όπως για παράδειγμα στο blog σας ή στη σελίδα σας στα κοινωνικά δίκτυα. Στο ψηφιακό marketing, το ψηφιακό περιεχόμενο ενισχύει το δέσιμο της εταιρείας με τους πελάτες της. Αυτό να το θυμάστε. Ποια όμως είναι τα είδη του ψηφιακού marketing και ποια τα ψηφιακά μέσα που τα υποστηρίζουν? Ο ιστότοπος, που υλοποιείται με τεχνολογίες web, αποτελεί τη βασική πηγή πληροφόρησης των πελατών σας στο διαδίκτυο. Παραδοσιακά μέσα online marketing αποτελούν το marketing μέσω μηχανών αναζήτησης, search engine marketing και αμφίδρομες διαφημίσεις, display ads. Κλασικός τρόπος του κοινωνικού marketing αποτελεί η αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κατόπιν συγκατάθεσης, το γνωστό opt-in email και οι διαδικτυακές συνεργασίες. Η έλευση των τεχνολογιών Web2 οδήγησε στο marketing μέσω συνεργατικών τεχνολογιών, όπως τα ιστολόγια και τα φόρου, μέσω κοινωνικών δικτύων και μέσω κοινωνικού διαμοιρασμού βίντεο και εικόνων. Τέλος, η εξάπλωση των κινητών επικοινωνιών και των δυνατοτήτων εντοπισμού θέσης βοήθησαν στην ανάπτυξη του κινητού και του marketing. Περισσότερες πληροφορίες όμως για τις τεχνολογίες αυτές και τα είδη στον οδηγό μας. Τώρα, τι πρέπει να κάνετε πριν την εισοδό σας στον ψηφιακό κόσμο? Αρχικά, καθορίστε τους στόχους σας και επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένη διαδικασία του κύκλου διαχείρισης πελατών.
είτε στην έρευνα αγοράς, είτε στην απόκτηση νέων πελατών, είτε στη διατήρηση, είτε στην επέκταση του πελατολογίου σας. Στη συνέχεια, αναλύστε την εταιρεία σας, τους ανταγωνιστές σας, τους πελάτες σας, στον ψηφιακό φυσικά, αλλά και στο φυσικό κόσμο. Σχεδιάστε τις τακτικές marketing που θα ακολουθήσετε και τις ψηφιακές λύσεις που θα τις υλοποιήσουν. Εκτιμήστε το κόστος και τις μετρικές της απόδοσής σας. Στη συνέχεια, υλοποιήστε το περιεχόμενα και τις ψηφιακές λύσεις σας. Μετά, παρακολουθήστε τις επιδόσεις σας και αξιολογήστε τις με βάση τις μετρικές που έχετε ήδη καθορίσει. Στη συνέχεια, βελτιώστε τις διαδικασίες σας με βάση τις επιδόσεις. Και μην ξεχνάτε, πρέπει πάντα να έχετε ένα γραπτό σχέδιο ψηφιακού μάρκετινγκ, έστω μία σελίδα. Η κύρια ερώτηση που πρέπει να απαντήσετε στη διαδικασία επιλογής πελάτη ή αλλιώς έρευνα αγοράς είναι: ποιος είναι ο πελάτης μου, ποιες οι ανάγκες του, ποια η συμπεριφορά του, και αυτά λαμβάνοντας υπόψη και τον online πελάτη σας. Εδώ θα επικεντρωθούμε στα ψηφιακά δεδομένα και εργαλεία. Όταν εκτελείτε μία έρευνα marketing, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα και τα εργαλεία που ανήκουν στην επιχείρησή σας ή αυτά που υπάρχουν εκτός αυτής. Στις εξωτερικές αυτές πηγές ανήκουν οι μελέτες που διατίθενται ελεύθερα από έγκυρους οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ανοιχτά ψηφιακά δεδομένα και τα online στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τον κλάδο σας. Στις εσωτερικές πηγές περιλαμβάνονται τα δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία μέσω online ερωτηματολογίου. Τα δεδομένα αυτά στη συνέχεια τα επεξεργάζεται μέσω εργαλείων στατιστικής ανάλυσης. Εδώ επίσης ανήκουν και τα εργαλεία ανάλυσης των ψηφιακών καναλιών της επιχείρησης. Παράδειγμα αποτελεί το εργαλείο της Google Web Analytics για την παρακολούθηση των καναλιών web που διατηρεί η επιχείρησή σας, όπως ο ιστότοπος ή το blog σας. Η διαδικασία απόκτησης νέων πελατών βασίζεται στην προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας. Εδώ, οι ψηφιακές τεχνολογίες καλούνται να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να απαντήσει στο ερώτημα: πώς προσελκύω νέους πελάτες? Οι νέοι επιχειρηματίες προτείνονται να επικεντρώνονται κυρίως στα ιδιόκτητα ψηφιακά μέσα, δηλαδή στα μέσα που διαθέτει η ίδια η εταιρεία. Σε αυτά ανήκουν ο ιστότοπος της επιχείρησης με τις κατάλληλες βελτιστοποιήσεις για τις μηχανές αναζήτησης, το blog της εταιρείας σας, οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήσατε ζητώντας την συγκατάθεση των πελατών σας. Επίσης ανήκει η παρουσία της επιχείρησής σας στα κοινωνικά μέσα, όπως το Facebook, το Instagram και το YouTube. Θα εξηγήσουμε τα κοινωνικά μέσα αναλυτικά στη θεματική ενότητα 4. Παρακολουθήστε μας εκεί. Οι κοινωνικές εφαρμογές για marketing έχουν λόγο σε επόμενο στάδιο ανάπτυξης της εταιρείας σας. Κατάλληλα για νέους επιχειρηματίες είναι επίσης τα μέσα έμεσης πρόθεσης. Εδώ οι ίδιοι πελάτες σας και οι συνεργάτες σας είναι το κανάλι πρόθεσής σας. Με τον όρο μέσα έμεσης πρόθεσης εννοούμε τη δημοσιότητα γύρω από την εταιρεία σας στον ψηφιακό χώρο. Αυτή είναι αποτέλεσμα των ενεργειών σας για δημόσιες σχέσεις. Δημιουργείται από τους πελάτες σας, αλλά κυρίως από άτομα συνεργάτες σας με επιρροή. Εδώ συναντάμε τα θετικά σχόλια για τα προϊόντα σας από στόμα σε στόμα στο διαδίκτυο, γνωστό και ως electronic word of mouth. Τις συζητήσεις σχετικά με την εταιρεία σας στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, εδώ περιλαμβάνονται άρθρα αφιερωμένα στα προϊόντα σας σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές εκδόσεις, όπως περιοδικά και blogs σε σχέση με τον κλάδο σας. Τέλος, για πληρότητα εδώ θα αναφέρουμε και τα μέσα επιπληρωμή. Σε αυτά εντάσσονται οι καταχωρήσεις αναζήτησης επιπληρωμής, το marketing συνεργασίας ή αμφίδρομες διαφημίσεις. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε. Θα εντάξουμε τους διαφορετικούς τύπους ψηφιακού marketing και τους επικοινωνιακούς στόχους που εκπληρώνουν στα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας του online καταναλωτή. Αν δεν έχετε παρακολουθήσει τη θεματική ενότητα «Συμπεριφορά καταναλωτή» στο μάθημα «Επιχειρηματική
ψυχική ανάπτυξη, σας συστήνω να το κάνετε πριν προχωρήσετε. Στην πρώτη φάση, ο καταναλωτής αναγνωρίζει την ανάγκη του για προϊόν ή υπηρεσία σε σχέση με αυτές που εσείς προσφέρετε. Εδώ ο στόχος σας είναι να σας γνωρίζει. Στο σημείο αυτό μπορούν να βοηθήσουν οι ηλεκτρονικές δημόσιες σχέσεις που αναφέραμε προηγουμένως ή ψηφιακές διαφημίσεις επιπληρωμή. Στη δεύτερη φάση, ο καταναλωτής αναζητά πληροφορίες για προϊόντα που καλύπτουν την ανάγκη. Εδώ ο στόχος σας είναι να τοποθετηθείτε στην αγορά, να κάνετε γνωστά τα προϊόντα σας. Ψηφιακά εργαλεία marketing αποτελούν τεχνικές marketing μέσω μηχανών αναζήτησης. Κυρίως η βελτιστοποίηση του ιστότοπου μιας νέας επιχείρησης για μηχανές αναζήτησης. Επίσης εδώ ανήκουν και τα δίκτυα συνεργατών. Στη συνέχεια, ο καταναλωτής αξιολογεί τις εναλλακτικές επιλογές του. Εδώ ο στόχος σας είναι να τον βοηθήσετε να επιλέξει εσάς. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα σας στον ιστότοπό σας. Αξιολογήσεις και θετικά σχόλια στο διαδίκτυο από άλλους χρήστες. Και τα δύο θα συνεισφέρουν σημαντικά στην επιλογή του προϊόντα σας. Κατά τη φάση της αγοράς, ο στόχος σας είναι να υποβοηθήσετε την online αγοραστική διαδικασία. Εδώ εργαλεία αποτελούν το ηλεκτρονικό σας κατάστημα με δυνατότητα ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης, οι online προσφορές σας. Τα εργαλεία υποστήριξης των online πελατών, όπως συχνά τιθέμενες ερωτήσεις, καθώς και ένα live chat. Το τελευταίο στάδιο αφορά την αξιολόγηση της αγοράς από τον καταναλωτή. Εδώ ο στόχος σας είναι η διατήρηση και η επέκταση των αγοραστικών επιλογών του πελάτη. Στα ηλεκτρονικά εργαλεία περιλαμβάνονται οι online κοινότητες για την υποστήριξη των πελατών, τα ενημερωτικά δελτία, η υποστήριξη προσωποποιημένων υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, τα συστήματα αφοσίωσης, όπως κάρτες και ειδικές προσφορές. Το πρώτο βήμα για να εισέλθουμε στον ψηφιακό κόσμο είναι η δημιουργία του ιστότυπου της επιχείρησής μας. Θα καλύψουμε τα σημαντικότερα σημεία στη συνέχεια της διάλεξης. Αναλυτικές όμως πληροφορίες βρείτε στον οδηγό μας. Ο ιστότοπος αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο στο ψηφιακό σας marketing. Να θυμάστε ότι ο ιστότοπος δημιουργεί τη διαδικτυακή παρουσία της εμπορικής μας επωνυμίας. Παρουσιάζει σε λεπτομέρειες τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή μου. Δημιουργεί τις υποσχέσεις προς τον πελάτη. Ενημερώνει και εκπαιδεύει τον καταναλωτή, διαμορφώνει τις εμπειρίες του. Παρουσιάζει τη συνολική εικόνα της επιχείρησής μας. Λειτουργεί ως ο σύνδεσμος προς τις υπόλοιπες διαδικτυακές ενέργειες marketing της επιχείρησής μας, όπως η παρουσία μας στα κοινωνικά μέσα. Ο ιστότοπος διαμορφώνει τη διαδικτυακή εμπειρία του πελάτη για την εταιρεία μας. Για το λόγο αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μία θετική εμπειρία προϋποθέτει κάλυψη λογικών αξιών, συναισθηματικών αξιών και των σχετικών υποσχέσεων. Στις λογικές αξίες συμπεριλαμβάνονται η ευκολία στη χρήση του ιστότοπου, η οποία έχει σχέση με έννοιες όπως η ευχρηστία και η προσβασιμότητα. Η ευχρηστία του ιστότοπου σχετίζεται με τις δυνατότητές του να παρέχει αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και υποκειμενική ικανοποίηση στους χρήστες του. Η προσβασιμότητα αναφέρεται στη σχεδίαση για όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από τα φυσικά χαρακτηριστικά του. Η συνάφεια του ιστότοπου με το αντικείμενο της εταιρείας μας. Εδώ το βάρος δίνεται στο περιεχόμενο και τις δυνατότητες αναζήτησης, καθώς και στις δυνατότητες προσαρμογής του ιστότοπου στα ενδιαφέροντα διαφορετικών κατηγοριών χρηστών. Η απόδοση του ιστότοπου, η οποία σχετίζεται με την ταχύτητα και τη διαθεσιμότητά του. Στις συναισθηματικές αξίες συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η εμπιστοσύνη. Ο σχεδιασμός σχετίζεται με την αισθητική, για παράδειγμα με τα χρώματα και τις εικόνες και γενικότερα με το στυλ του ιστότοπου. Η εμπιστοσύνη με την αξιοπιστία και την ασφάλεια που παρέχει ο ιστότοπος. Η υπόσχεση εμπειρίας περιλαμβάνει τρία στοιχεία. Πρώτον, την εκτενή και τεκμηριωμένη παρουσίαση όλης της γκάμας των προϊόντων της επιχείρησης.
Δεύτερο, της δυνατότητας αλληλεπίδρασης του χρήστη με τον ιστότοπο. Και τρίτον, την παροχή λειτουργιών εξυπηρέτησης του πελάτη, όπως δυνατότητες παρακολούθησης της διεκπαιρέωσης των παραγγελιών του και λειτουργιών υποστήριξης όπως ένα γραφείο αρρωγής και online γραμμή εξυπηρέτησης. Η δημιουργία του ιστότοπου είναι ένα μικρό έργο πληροφορικής για μια επιχείρηση και περιλαμβάνει τα στάδια της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης λειτουργίας του. Δεν θα επεκτεθούμε, απλά σε κάθε στάδιο να φέρουμε λέξεις κλειδιά που θα πρέπει να λάβει υπόψη της η επιχείρηση σε αυτό το έργο. Στην ανάλυση, είδη χρηστών, προσωπικότητες πελατών και ανάλυση σεναρίων χρήσης του ιστότοπου. Επίσης στην ομοθεσία. Στο σχεδιασμό, αισθητική και δομή ιστότοπου, σχεδίαση των ιστοσελίδων, κατάρτιση περιεχομένου και τις υπηρεσίες που θα παρέχει στους πελάτες. Πάντα λαμβάνοντας υπόψη τη βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης, την προσαρμογή σε φορητές συσκευές, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, του περιεχομένου και του λογισμικού. Στην υλοποίηση, την υποδομή, το λογισμικό που κυρίως αφορά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, τα γνωστά ως Content Management Systems, την ασφάλεια. Στην παρακολούθηση, τη λειτουργία των υποδομών, την παρακολούθηση μέσω εργαλείων στατιστικής ανάλυσης επισκεψιμότητας του ιστότοπου, το γνωστό Web Analytics. Στο υπόλοιπο της θεματικής ενότητας, ο Άρης Κουτουλογέννης θα σας δώσει βασικές συμβουλές για την παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου. Επίσης, η Όλγα Γεωργιάδου θα σας εισαγάγει στη λογική των Google AdWords. Μοιραστείτε την εμπειρία μας μαζί σας, την εμπειρία σας μαζί μας στο ψηφιακό μάρκετινγκ με την άσκηση αναστοχασμού. Μπορείτε επίσης να μελετήσετε τον οδηγό μας και τις πηγές με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό. Καλή συνέχεια!